Peeling είναι το ξεφλούδισμα των επιφανειακών στιβάδων της επιδερμίδας με τη χρήση διαφόρων φυσικών και χημικών ουσιών. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται η φυσική διαδικασία της κυταρικής ανανέωσης και η παραγωγή κολαγόνου. Ως αποτέλεσμα, το δέρμα αποκτά απαλή υφή, λάμψη και σφυγιλότητα. Υπάρχουν πολλά είδη peeling ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο θέλουμε να θεραπεύσουμε. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα είναι καταρχήν τα peeling του γλυκολικού οξέως ή άχα. Είναι τα πιο διαδεδομένα peelings διότι συχνά η απολέπιση που επιτυγχάνεται είναι τόσο ήπια ώστε να μην είναι καν ορατή. Η λάμψη είναι εμφανής από την πρώτη κιόλας εφαρμογή, αλλά για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα συνήθως απαιτούνται αρκετές συνεδρίες. Τα peelings αυτά ενδείκνυνται στο θαμπό δέρμα, στους διασταλμένους πόρους, στα μικροσημαδάκια από ακμή, σε κοιλίδες από τον ήλιο, στις λεπτές γραμμές. Άλλο είδος peeling είναι τα τριχλωροξικά, τα οποία είναι πιο βαθιά σε σχέση με τα γλυκολικά peeling. Εδώ η απολέπιση της επιδερμίδας είναι ορατή. Εμφανίζεται συνήθως 4 με 5 μέρες μετά την εφαρμογή του peeling και διαρκεί 3 με 10 μέρες ανάλογα με το βάθος του. Το δέρμα μετά το τέλος των θεραπείων είναι λαμπερό και πιο σφυγηλό. Ενδείκνυται τα peeling αυτά για τη θεραπεία των κοιλίδων, των λεπτών ρητίδων, των διασταλμένων πόρων, των ουλών ακμής και επίσης χρησιμοποιείται και στα ξανθελάσματα. Τα ξανθελάσματα είναι μικρή εναπόθεση λίπους η οποία παρατηρείται συνήθως στα άνω και κάτω βλέφαρα. Εξειδικευμένα peelings κατά της ακμής είναι τα peelings του σαλικυλικού οξέως. Τα yellow peels είναι εξειδικευμένα peelings για την αντιμετώπιση των πανάδων. Στην περίπτωση αυτή, η απολέπιση μπορεί να είναι ήπια έως και αρκετά έντονη, ανάλογα με το χρόνο εφαρμογής του peeling. Τα peeling δεν είναι μόνο για το πρόσωπο, μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, όπως στο λαιμό, στο ντεκολτέ, στη ράχη, στους ώμους, στα χέρια και στα πόδια. Ανενδείκνεται μόνο σε άτομα με πολύ λεπτό, ευαίσθητο και με πολλές ευριακίες δέρμα. Μετά το τέλος της συνεδρίας, οι ασθενείς χρησιμοποιούν ενυδατικές και αντιλιακές κρέμες καθ' όλη τη διάρκεια της απολέπησης. Στα ήπια peelings όπου η απολέπιση δεν είναι κλινικά εμφανής ή είναι μέτρια, ο ασθενής συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητές του. Να σημειώσω ότι η χρήση make-up επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της απολέπησης. Μηχανικό τύπο απολέπησης αποτελεί τεχνική της μικροδερμοαπόξεσης ή αλλιώς microdermabrasion. Σύμφωνα με αυτή τη τεχνική, χρησιμοποιείται μία ειδική συσκευή με την οποία αποστηρωμένοι κρίσταλοι αλουμινίου προσπίπτουν με ταχύτητα στην επιφάνεια της επιδερμίδας, αποσπώντας τα επιφανειακά νεκρά κύτταρα. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα κενό αέρος, το οποίο ενισχύει τη μικροκυκλοφορία του δέρματος και έτσι οδηγεί στην παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης. Το αποτέλεσμα είναι ένα λαμπερό, σφριγιλό δέρμα. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να αντιμετωπίσουμε το θαμπό και φωτογυρασμένο δέρμα, τις λεπτές ρητίδες, τους ανοιχτούς πόρους, την ακμή, τις καφέ κοιλίδες. Να σημειώσουμε ότι η μέθοδος του microdermabrasion μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, πράγμα το οποίο δεν ισχύει με τα κλασικά χημικά peelings.